Ειδικό στάδιο ψαχνών. Βρίσκεται περίπου 15 χιλιόμετρα από τη Χαλκίδα. Το γήπεδο γεμίζει από 3.500 φιλάθλους κάθε φορά που παίζει ο Ηρακλής. Είναι Σάββατο απόγευμα και η μικρή Κομόπολη ζει και αναπνέει με το όνειρο να μπει η ομάδα της στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου μετά από 67 ολόκληρα χρόνια προσμονής. Ο Ηρακλής είναι το καμάρι της πόλης των ψαχνών και η ποδοσφαιρική έκφραση 15.000 κατοίκων. Προπονητής είναι ο Γιώργος Βαζάκας. Όταν θα έρθετε στο παιχνίδι, τώρα που έρχεται το παιχνίδι του Σαββάτου, θα δείτε από ηλικίες 3-4 χρονών μέχρι 70-80 χρονών. Θα είναι στο γήπεδο και στηρίζουν αυτή την προσπάθεια. Αυτό είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα που έχει αυτή η διοίκηση. Ότι πλέον συσπηρώθηκε ο κόσμος, αγάπησε αυτήν την ομάδα και τώρα πλέον ο Ηρακλής Ψαχνών έγινε τρόπο ζωής. Ο Γιώργος Βαζάκας έχει παράδοση να οδηγεί σε μεγάλες πορείες μικρούς συλλόγους. Τι άλλαξε στον Ηρακλή Ψαχνών από την έλευσή του? Την πρώτη μέρα που ήρθα στα αποδυτήρια, η πρώτη εισήγηση που έκανα στον πρόεδρο, του είπα ότι, πρόεδρε, του λέω ότι πρέπει να αλλάξουν τα αποδυτήρια, να μεγαλώσουν, πρέπει να κάνουμε βοηθητικά, πρέπει να αλλάξουμε τα πάντα για να μπορούμε πλέον ο Ηρακλής Ψαχνών να μην είναι η ομάδα που θα έρχονται οι παίχτες για να πάρουν τα συντάξιμα και να φύγουν. Είναι μια ομάδα που να παρακαλούν να έρθουν οι παίχτες και να δίνουν το κάτι παραπάνω για να προχωρήσει η ομάδα εκεί που πρέπει. Οι παίχτες του Γιώργου Βαζάκα παρέμειναν αίτητοι για 19 αγωνιστικές, σερί που αν διεύρυναν σε 21-0 θα αποτελούσε ιστορικό ρεκόρ. Ένα γκολ του Λαμπίν όμως το 90 με τον Εργοτέλη για την 24η αγωνιστική δεν το επέτρεψε. Θα ήταν 21, όντως. Αν δινόταν το πέναλτι στο 93 μέσα στον Εργοτέλη, η ομάδα θα ήταν αίτητη για 21 παιχνίδια. Αλήθεια, εσείς ως προπονητής της ομάδας και οι παίκτες σας, πώς βιώσατε το γεγονός ότι δεν κάνατε το 21-0 αίτητο? Σίγουρα, μετά το παιχνίδι ήταν το Εργοτέλη. Θα πείτε ότι ήταν η πρώτη ήττα από τότε που ήρθα εγώ. Δεν είχε άλλη ήττα στα τόσα παιχνίδια. Ήταν όντως η χειρότερη μέρα που βίωσα στα ψαχνά. Όλα με ενοχλούσαν και βασικά ο τρόπος δηλαδή όπως ήρθε η ήττα με ενόχλησε ακόμη πιο πολύ. Αλλά πολλές φορές ξέρετε ότι γίνεται μια ήττα για να μπορεί να γίνει δεύτερο σερί τώρα. Όταν λέτε στον τρόπο αναφέρεστε στο 90 και το γκολ του Λαμπίν. Ναι, και τον γκολ ότι μπήκε στο 90, αλλά και στο 92 και 30 που έγινε ένα πέναλτι το οποίο είδε όλη η Ελλάδα και όλη η Κρήτη και όλος ο κόσμος και δεν δόθηκε. Και εκεί πλέον νιώσαμε και λίγο και την αδικία. Πρόεδρος της ομάδας είναι ο Γιώργος Τούπας. Γέννημα θρέμα των ψαχνών, διατέλεσε παίκτης και προπονητής της ομάδας και τώρα είναι το μεγάλο αφεντικό. Πόσο δύσκολο είναι αλήθεια εν μέσω κρίσης να διοικήσεις μια επαρχιακή ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό? Ο Ηρακλής είναι ελεγχόμενα ζημιογόνος. Που σημαίνει ότι τα ανοίγματά μας είναι πολύ μικρά. Μην ξεχνάτε ότι είναι μια εταιρεία η οποία έχει απαιτήσεις και έχει υποχρεώσεις. Προσπαθούμε λοιπόν το άνοιγμα αυτό να είναι προστατευτικό, όσο και αν αυτή τη στιγμή δεν είναι εφικτό. Να το ξεκαθαρίσω αυτό. Απλά νομίζω ότι τα καταφέρνουμε με μεγάλο κόπο, με ψυχοφθόρες διαδικασίες. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής καταφέρνουμε να μην έχουμε προσφυγές, να μην έχουμε χρέη προς τρίτους και βασικά προς ποδοσφαιριστές. Εσείς ως πρόεδρος επεμβαίνετε στις αποφάσεις του προπονητή? Όταν στείνεται η ομάδα έχετε άποψη? Κάθε πρόεδρος που σέβεται τον εαυτό του επεμβαίνει στο ρόλο του προπονητή. Αστείευομαι έτσι. Ο κ. Βαζάκας αλλά και ο προηγούμενος προπονητής και κάθε φορά που είχαμε ανάλογα στους προπονητές, είναι απερίσπαστοι στο έργο τους. Εμείς εδώ σαν διοίκηση τους δίνουμε τα κλειδιά στο αγωνιστικό κομμάτι και κάνουμε αυτό που πρέπει το καλύτερο για την ομάδα. Μπορεί να σταθεί στη Σούπερ Λίγκα ο Ηρακλής Ψαχνών, αν αυτό το όνειρο των 15.000 κατοίκων γίνει πραγματικότητα? Γενικά η Σούπερ Λίγκ είναι πιο εύκολη, θα το έλεγα οικονομικά, από ότι είναι η Football League ή ακόμα χειρότερα που είναι η Football League 2, η Γάμα Εθνική δηλαδή. Στέφουμε ότι θα τα καταφέρουμε. Αρκεί να γίνει αυτό πραγματικότητα. Ακόμα είμαστε μακριά από αυτό, να τονίσω. Όταν γίνει, θα τα δούμε τη στιγμή που πρέπει να τα δούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση στα δικά μου τα χέρια η ομάδα να μην προχωρήσει και κάτι παραπάνω. Και η διοίκηση έχει φιλόδοξους ανθρώπους, αλλά έχω την εμπειρία
και θεωρώ ότι μπορώ να κατευθύνω ομάδα και τέτοια ομάδα για να κάνει μια πορεία αξιοπρεπή και να μείνει στην κατηγορία, δηλαδή την παραπάνω, αλλά και να παίξει σημαντικό ρόλο στα ποδοσφαιρικά δρόμενα. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Και ποιος ξέρει, μπορεί πράγματι να επαληθευτεί η προσδοκία των φιλάθλων των Ψαχνών και του χρόνου να αγωνίζεται απέναντι στους ισχυρούς, με μπάτζετ πολλών μηδενικών.